Πριν ακόμα φτάσει η ώρα της θεατρικής αναπαράστασης, της εν λόγω αποπομπής των κακών, η οποία, όπως τουλάχιστον εικάζουμε, θα τελειώσει άπαξ διαπαντός και τη διαδικασία της απομάκρυνσης του μοιάσματος, θα πρέπει να ολοκληρωθεί η διαδικασία του τελετουργικού ψησίματος και του γεύματος που παρασκευάστηκε από τα προσφερόμενα δώρα. Μέχρι τώρα είδαμε ότι το ομό κρέας ήταν μια ειδική προσφορά για τους κακούς θεούς του κάτω κόσμου, τον Σάντας και τους 7 ακολούθους του, τις θεότητες δηλαδή Ιναροβάντ, οι οποίοι τώρα που τελείωσε το γεύμα τους θα πρέπει ευχαριστημένοι να αναχωρήσουν για το ενδιάτημά τους. Η αναχώρησή τους σημαίνει ότι παραχωρούν τη θέση τους στους καλούς θεούς, σε εκείνους δηλαδή που προστατεύουν το σπίτι και όσους κατοικούν σε αυτό. Αυτοί οι θεοί είναι καλοί, αγνοί, καθαροί και σε αντίθεση με τους προηγούμενους δεν είναι αιμοδιψείς. Ως εκ τούτου, το γεύμα στο οποίο θα προσκληθούν ευθύς αμέσως με την επόμενη προσευχή επίκληση θα πρέπει να αποτελείται από ψημένο κρέας, δίχως αίματα, επειδή το αίμα χαρακτηρίζει, όπως είδαμε, τους θεούς του κάτω κόσμου. Αυτοί οι καλοί θεοί προστάτες θα κληθούν και θα προσκληθούν να συμμετάσχουν στο τελετουργικό γεύμα, ώστε να επανεγκατασταθούν με τον τρόπο αυτό στο σπίτι που προστάτευαν πριν από την εμφάνιση του μοιάσματος, εξαιτίας του οποίου αναγκάστηκαν να φύγουν και να το εγκαταλείψουν στους κακούς θεούς. Η επιστροφή τους στο σπίτι θα σηματοδοτήσει από εδώ και πέρα την κάθαρση από το μοίασμα και θα επισφραγίσει την εκ νέου παροχή προστασίας και ευμένειάς τους προς τους ενίκους. Αυτή είναι μια θεμελιώδης ιδεολογική και θρησκευτική αντίληψη των αρχαίων λαών που κατοικούσαν στην Εγγύς Ανατολή και ευρύτερα στην Ανατολική Μεσόγειο, όπως οι Χεταίοι και οι Λούβοι, πάνω στην οποία στηρίχτηκε η επινόηση τόσο εκτενών και απαιτητικών τελετουργικών για την κάθαρση από κάποια μυαρή μόλυνση, αποκαλύπτοντας την εργώδη προσπάθεια των ανθρώπων εκείνων για επιστροφή στην αρμονία και την ομαλότητα. Για αυτόν τον λόγο λοιπόν, αυτοί, μάλλον οι βοηθοί του επικεφαλής, μαγειρεύουν το σηκώτη και την καρδιά στην φωτιά και κομματιάζουν τον καθαγιασμένο τράγο ολόκληρο. Δηλαδή το ψήσιμο στη φωτιά, δεν γνωρίζουμε αν θα μπορούσε ίσως να είναι και βράσιμο του κρέατος σε ένα ειδικό σκεύος, και το τεμάχισμα του τράγου και γενικότερα του κρέατος ήταν για την συνέχεια του τελετουργικού, το επόμενο στάδιο που περιλαμβάνει το νέο τελετουργικό γεύμα με τους καλούς θεούς προστάτες. Επομένως θα λέγαμε ότι για να γίνουν όλα αυτά απαιτείται ένα αρκετά παρατεταμένο χρονικό διάστημα, για το οποίο μάλιστα δεν υπάρχουν λεπτομέρειες σχετικά με τις κινήσεις και τις άλλες ενέργειες των παρευρισκομένων. Πιθανόν όλοι τους περιμένουν υπομονετικά και ευλαβικά ενώπιον του ιερού θυσιαστηρίου και βοηθούν για την επιτυχή ολοκλήρωση αυτής της φάσης του ψησίματος και της προετοιμασίας του τελετουργικού γεύματος. Σίγουρα όμως η αναστάτωση από τις ετοιμασίες για όλα αυτά που είδαμε μέχρι τώρα θα πρέπει ήδη να ήταν αρκετά μεγάλη και κυρίως για τους ενίκους. Καλά, τρομερό είναι αυτό δηλαδή, γιατί λέει, οι συγκεκριμένοι θεοί του κάτω κόσμου ήταν συνδεδεμένοι με τον θάνατο και ως εκ τούτου είχαν μια ειδική σχέση με το αίμα που συμβόλιζε την αξία της χαμένης ζωής. Κοινή ήταν και η αντίληψη για το αίμα και στον αρχαίο ελληνικό κόσμο. Πληροφορούμαστε ότι το τεμάχισμα του ζώου για τις τελετουργικές ανάγκες ανήκει στη σφαίρα ευθύνης των αρμοδίων υπαλλήλων ανθρώπων του ναού. Να κάν. Άκουρε παιδί μου. Ανάλογη είναι και η διαδικασία που περιγράφεται μέσα στο βιβλίο της Εξόδου. 21:1-11. Καλά, απίστευτο. Δηλαδή, εμείς αυτό που έχουμε με την Αγία Κοινωνία, που πίνουμε το αίμα που είναι το κρασί, το κόκκινο, η μαυροδάφνη, και που τρώμε το σώμα του Χριστού, υποτίθεται δηλαδή τη λειτουργιά, το ψωμί, το πρόσφορο, που συμβολίζει. Αυτά είναι το μισό της τελετουργίας των Χεταίων που το δίνανε στους κακούς θεούς του κάτω κόσμου που ήταν αιμοδιψείς, που πίνανε το αίμα του ζώου, του τράγου δηλαδή, και τρώγαν το ομό σηκώτη για να διώξουν από το σπίτι τους κακούς θεούς, δηλαδή οι κακοί θεοί.
τι παίρναν, πέραν το σηκώτι, το ομό υποτίθεται, το έτρωγε ο άνθρωπος που είχε το, η οικογένεια που είχαν το, την αρρώστια, προς τιμή των κακών θεών, δηλαδή τους λέγανε το τρώμε εμείς για σας και πίνανε και το αίμα με το καλαμάκι που λέει κανονικά. Οι κακοί θεοί λοιπόν πέραν το ομό, σηκώθηκε το αίμα του τράγου και φεύγανε, εξαφανίζονταν, ξαναγύριζαν στον κάτω κόσμο. Και μετά η συνέχεια ήταν ότι έπρεπε να το τεμαχίσουν και να ψήσουν την καρδιά και το υπόλοιπο σηκώτη, εντάξει, και όλα τα υπόλοιπα κομμάτια, και περιμέναν οι άλλοι εκεί πέρα, οι άνθρωποι, για να τα φάνε και αυτά για τους καλούς θεούς. Α, επειδή δηλαδή το ομό κρέας, λογικά, που τρώγανε και πίναν το αίμα, τους δημιουργούσε τις αρρώστιες, μετά με το ψήσιμο ήρθαν οι καλοί θεοί, που είναι τρομερό. Αλλά εμείς στον χριστιανισμό έχουμε μόνο το μισό μέρος, αυτό που είναι για τους κακούς θεούς, για τον κακό θεό. Και στις κηδείες, την ημέρα της κηδείας που έχεις τον νεκρό, μετά που κάνεις το τραπέζι, δεν επιτρέπεται ούτε κρασί να πιεις, που συμβολίζει το αίμα, ούτε να φας κρέας. Τρώμε συνήθως φασόλια που έχουν το σχήμα των νεφρών που τρώμε τους γίγαντες. Εμείς τουλάχιστον στη Λάρισα τρώμε γίγαντες, πλακί, και πίνουμε μόνο το μικρό το λικεράκι που σου βάζει με τον καφέ ο, εκεί πέρα στο μαγαζί, στο κημητήριο, το μαγαζί που έχει, και στο σπίτι αν κάνεις το γεύμα, πίνεις το μικρό το σφινάκι, το λικέρ. Α, και τον καφέ. Καφέ που είναι σκούρος κι αυτός, μαύρος. Σαν το αίμα λογικά, ε. Και τρως και το παξιμάδι, να το πάλι. Πάλι μεταλαμβάνεις για τους θεούς του κάτω κόσμου. Α, και αυτό είναι μια Αγία Κοινωνία. Ο καφές, το λικέρ και το παξιμάδι είναι και αυτό για να φύγει μαζί με τον νεκρό. Πω, τρομερό. Και στα μνημόσυνα πάλι το ίδιο γίνεται, τουλάχιστον για μας τους Ορθοδόξους. Εμείς στη Λάρισα δεν τρώμε κρέας σε όλα αυτά. Και πολλές φορές τρώνε μέχρι ψάρι, μέχρι εκεί. Αλλά και πάλι σε πολύ εξαντρικ περιπτώσεις, στα εντελώς ορθόδοξα μνημόσυνα και κηδείες, είναι οι γίγαντες που είναι στο σχήμα του νεφρού. Άρα δηλαδή εγώ συνειδητοποιώ τώρα αυτή τη στιγμή ότι ο χριστιανισμός έχει πάει μέχρι το να φύγουν οι κακοί θεοί. Πότε έχουμε μόνο ψητό κρέας στην ορθόδοξη παράδοση? Το Πάσχα, που αναστήθηκε ο νεκρός. Πω, που είναι συλλογιστικό. Ακολουθούμε τους χεταίους σε όλο το εκκλησιαστικό μας έτος. Κάνουμε ό,τι κάνανε οι χεταίοι μέχρι όμως το σημείο του να φύγουν οι κακοί. Γιατί ας πούμε ο νεκρός που έχει στο σπίτι, τις περισσότερες φορές πεθαίνει από αρρώστια ή από γυρατιά ή από ατύχημα, τέλος πάντων. Ο θάνατος δηλαδή είναι πράγμα που έκανε ο κακός θεός. Πώς λέει εδώ, ο Σάντας με τους 7 ακολούθους του, τις θεότητες Ιναροβάντ. Ιναροβάντ, ναι. Και μόνο την ημέρα της Ανάστασης ψήνουμε το αρνί. Το κρέας δηλαδή, το αρνί, το κατσίκι που είναι το καλύτερο για να το ψήσει το Πάσχα, είναι η συνέχεια εδώ της ιεροτελεστίας, που το ψήνεις, άρα δεν θα πάθεις ασθένεια από το ομό κρέας. Άρα ο καλός θεός θα ικανοποιηθεί τότε και θα ξαναγυρίσει στο σπίτι. Συγκλονίστηκα τώρα πραγματικά που λένε. Και καθόντουσαν και περιμένανε όλη τη φάση να ψηθεί, όπως κάνουμε εμείς το Πάσχα, που το σουβλίζουμε και περιμένουμε να ψηθεί όλο το πρωί. Και τι τρώμε όλο το πρωί?
τουλάχιστον στα παραδοσιακά παλιά που κάναν τα σουβλίσματα του αρνιού, τι τρώμε, τρώμε τα κουλουράκια, πάλι ψωμί τρώμε, πάλι παξιμάδι δηλαδή τρώμε, που είναι λίγο γλυκό, τα κουλουράκια, και τσουγκρίζουμε τα κόκκινα αυγά. Και αυτά βρασμένα. Δεν τσουγκρίζουμε άβραστα αυγά και δεν τρώμε τα άβραστα. Είδες από εκεί και πέρα, μόνο την ημέρα της Ανάστασης λοιπόν εμείς έχουμε την συνέχεια της ιεροτελεστίας αυτήνης εδώ. Και περιμένουμε, περιμένουμε πότε να ψηθεί το αυτό και κάνουμε πλάκες και δεν ψήθηκε και είναι άψητο. Δεν πρέπει να είναι άψητο το αρνί, πρέπει όχι. Και περιμένουμε το μεσημέρι να το φάμε, να το βγάλουν οι άντρες μέσα στα τέτοια, να το βγάλουν από τη σούβλα που θα πέφτει, δηλαδή θα έχει ψηθεί τελείως καλά και το μοιράζουν στην οικογένεια. Wow. Χαιτητική ιεροτελεστία λοιπόν.